Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Γεια σας! Είστε έτοιμοι! Είστε έτοιμοι! Γιατί σήμερα θα φτιάξουμε τα πατατάκια του Σάκη του Ρουβά. Με ρωτάτε όλοι πώς να τα φτιάξετε, θα σας δείξω τη συνταγή που του έδωσα και αυτός και εγώ και εσείς θα τα φτιάξουμε με απόλυτη επιτυχία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, για να φτιάξουμε τη συνταγή μας χρειαζόμαστε μία πατάτα. Άντε να βάλουμε και δύο, γιατί θέλουμε να κάνουμε αρκετά πατατάκια. Το να φτιάξετε σπιτικά πατατάκια στο σπίτι, υπερβολή, δεν μπορούμε να το πούμε, πλεονασμός, αλλά μπορείτε να φτιάξετε και μία πατάτα. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Απλά πρέπει να προσέξουμε ακριβώς τι κάνουμε. Δεν είναι απλά κόβουμε την πατάτα φετούλες και την τηγανίζουμε φιλελάκι. Έχει μυστικά η συνταγή και πάμε να τα δούμε. Λοιπόν, έχουμε αυτό το μηχανάκι που λέγεται μαντολίνα στο σπίτι. Σε περίπτωση που δεν το έχουμε, το βρίσκουμε στο e-shop μας, όπου το μαντολίνο μας βοηθάει στο να κόψουμε λεπτές φέτες στις πατάτες. Εδώ, κοίταξε εδώ. Μην ανησυχείς όμως, γιατί άμα δεν έχεις μαντολίνο στο σπίτι, ο κύριος Σάκης θα σε βοηθήσει να κάνεις πατατάκια χωρίς μαντολίνο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα που τα κόβει το μαντολίνο. Τέλεια. Τα πατατάκια είναι διάφανα, πρέπει να είναι λεπτά, πρέπει να είναι ακριβώς όπως τα βλέπετε εδώ πέρα και μας βοηθάει πάρα πολύ. Θα είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όταν κόβετε στο μαντολίνο, κόβονται πολύ εύκολα τα χέρια, οπότε δεν δίνουμε τη διαδικασία αυτή να την κάνει κανένα παιδάκι, άσχετα που είναι μια έτσι διαδικασία που θέλουμε να την κάνουμε με τα παιδιά μας. Όταν κόβουμε στο μαντολίνο, κόβουμε μόνοι μας, προσέχουμε πάρα πολύ και καλύτερα είναι να βάλετε ένα πυρουνάκι εδώ και να κόβετε για σιγουριά, παρά να το παίζετε μάγκες και στο τέλος να κόψετε το δάχτυλό σας. Γιατί εγώ δεν θα φταίω, σας το είπα. Λοιπόν, συνεχίζω ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε πώς το κάνω. Τη μία πατάτα θα την κόψω στο μαντολίνο και όπου σταματήσει, εδώ φαίνεται, είναι το πιρούνι. Και τόσο πατάτα να μην μπορέσω να κόψω, δεν πειράζει. Καλύτερα να την πετάξω παρά να κόψω το δάχτυλό μου. Εντάξει, φιλελάκι. Πάμε. Λοιπόν, οι πρώτες μου πατάτες είναι εδώ, είναι έτοιμες. Κοίταξε εδώ τι ωραίες που τις κάνει το μαντολίνο. Καταπληκτικές. Πάμε τώρα να δούμε ποιον άλλον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι χωρίς το μαντολίνο. Που αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό και εύκολο. Το πίλερ μας. Πίλερ έχουμε όλοι σπίτι. Μπράβο. Οπότε τι κάνω. Παίρνω το πίλερ και όπως βλέπετε την πατάτα μου την έχουμε τι, με τη φλούδα. Έχω πλύνει πολύ καλά τη φλούδα μου εδώ. Και ουσιαστικά χρησιμοποιώ τα πατατάκια μου και τη φλούδα μαζί. Είναι πολύ πιο ωραίο, πολύ πιο country, πολύ πιο sexy. Το κακό με το πίλερ είναι ότι δεν μας βγάζει ωραίες φέτες μεγάλες όπως μας βγάζει το μαντολίνο. Το βλέπετε. Έχει περιορισμούς, έχει μικρή επιφάνεια. Οπότε maximum το πατατάκι που μπορούμε να βγάλουμε είναι τόσο μεγάλο. Γι' αυτό το λόγο όταν κόβουμε στο πίλερ, κόβουμε πάντα πλάγια. Βγαίνουν πιο έτσι μεγάλες οι πατάτες, αλλά εδώ πέρα βγαίνουν πιο ωραίες. Λοιπόν, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, εδώ, και βγάζω με το πίλερ τα πατατάκια μου. Η διαδικασία βέβαια είναι πολύ πιο δύσκολη εδώ πέρα, το βλέπετε. Κόβονται πατατάκια, αλλά δεν γίνονται τόσο ωραία όσο το μαντολίνο, οπότε θα συνεχίσω εδώ. Θα τα κρατάω, δεν τα αφήνω. Είτε το πίλερ είτε το μαντολίνο δεν με πειράζει, κόψτε όπως θέλετε τις πατάτες σας και σε αυτό το σημείο ξαναπαίρνω το πιρούνι μου εδώ. Καλύτερα να πετάξω λίγο πατάτα. Παρά να τρέχω βραδιάτικα στο νοσοκομείο για να φάω πατατάκια. Λοιπόν, και αυτές οι πατάτες μου είναι έτοιμες. Και τώρα, πάντα μα πάντα διαλέγουμε κίτρινες πατάτες για να κάνουμε πατατάκια. Τιπ νούμερο 2. Άμα ρίξω την πατάτα μου τώρα εδώ πέρα, να την τηγανίσω, θα γίνει τραγανή. Γιατί έχει πολύ υγρασία. Δεν μας πειράζει μόνο η υγρασία, μας πειράζει και το άμυλο. Αυτή τη στιγμή, όταν πιάσουμε την πατάτα εδώ πέρα, έχει μία απαλή σκόνη λευκή μαζί με νερό. Ουσιαστικά αυτό δεν θα αφήσει ποτέ την πατάτα μας να γίνει τραγανή. Οπότε τι πρέπει να κάνω, φιλελάκι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βγάλω αυτό το άμυλο που έχουν. Οπότε τις βάζω σε ένα μπολ. Θα ρίξω νεράκι. Και τώρα θα έρθω κοντά σου για να σου δείξω όλο αυτό το άμυλο που θα βγάλει πατάτα και από διάφανο το νερό θα μου το κάνει τι, λευκό. Το βλέπεις. Άρα, tip νούμερο 2. Ξεπλένουμε πολύ καλά τις πατάτες μας. 2 φορές τουλάχιστον. Οπότε ξαναρίχνω το νερό εδώ. Βάζω καινούριο φρέσκο νερό. Tip νούμερο 2, ξεπλένουμε την πατάτα. Οκ, Μιχαλή! Και ξανά το ίδιο πράγμα. Ανακατεύω τις πατάτες μου εδώ. Και θα δω ότι και στο δεύτερο νερό πάλι λίγο έχει ασπρίσει το νερό. Οπότε τώρα τι πρέπει να κάνουμε, Λάκη. Τώρα μπορούμε να τα τηγανίσουμε. Αυτός είσαι. Tip νούμερο 3, πολύ πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό, φιλελάκι. Το 4 είναι αυτό, συγγνώμη. Tip νούμερο 4, πολύ σημαντικό, φιλελάκι, να τα ακούς και εσύ, φιλεσάκι. Ελπίζω να το δεις στο βίντεο, να γράψεις και comment κάτω από το κανάλι μας στο YouTube. Θα το δεις σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, tip νούμερο 4, πρέπει να στεγνώσουμε πολύ καλά τις πατάτες. Οπότε τι κάνουμε, τις βάζω σε ένα σωροτήρι εδώ,
Λοιπόν, τώρα, τη στέγνωσα, μπορώ να τη στεγανίσω, Λάκη. Ε, όχι, στεγνώσα καλά. Α, αυτός είσαι. Tip νούμερο 5. Στεγνώνουμε τις πατάτες, όπως ακριβώς θα κάναμε σε όλα μας τα υλικά, πάνω σε πετσετούλα, εδώ. Παίρνω άλλη μία πετσέτα. Και πετάω. Στεγνώσανε, λες. Για να δούμε. Ναι. Ολόστερνες. Εδώ. Πάνε οι πρώτες εδώ. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσω όλες τις πατάτες μου. Στεγνώσαν όλες. Μια χαρά. Αλλά και άμα τις αφήσουμε να στεγνώσουν κι άλλο ακόμα καλύτερα. Οπότε έχουμε ωραίες 6 πατατούλες έτοιμες να τηγανιστούν. Tip νούμερο 6. Όταν τηγανίζουμε πατάτες, ό,τι πατάτα τηγανιτική αν κάνουμε, ό,τι αν βάλουμε στο τηγάνι, εφόσον είναι ελεγχόμενο και δεν είναι σε φυσικά εδακίνη στο σπίτι μας, υπάρχει ένας τρόπος για να περάσουμε έξτρα γεύση μέσα στην πατάτα μας. Ποιος είναι αυτός, φιλελάκι? Αλατίζουμε το λάδι μας. Πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ χρηστικό. Όταν αλατίσουμε το λαδάκι, η πατάτα μας αλατίζεται μέχρι μέσα μέσα. Θα ρίξουμε αλάτι και μετά στο τέλος, αλλά ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι η πατάτα θα έχει και μέσα γεύση από αλάτι. Και τώρα, ρίχνω μία πατάτα να δω αν είναι έτοιμο το λάδι. Εδώ. Μια χαρά είναι το λάδι. Άμα θα ρίξω πολλές πατάτες, θα φουσκώσει το λάδι και θα χυθεί απ' έξω. Οπότε πάντα μα πάντα ρίχνω σε δόσεις τις πατάτες μου μέσα. Γιατί αλλιώς θα κλάψουν όλοι οι γείτονες, θα πάρει φωτιά η κουζίνα μου. Άρα, tip νούμερο 7, φίλε Μιχάλη, τι κάνουμε? Δεν βάζουμε πολλές πατάτες να τηγανιστούν. Και τώρα, πριν αρχίσω να τηγανίζω, πρέπει να διευκρινίσω κάτι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε εδώ. Γιατί το μυστικό του ψησίματος είναι που είναι η τρυπητή μου να έχω. Το μυστικό του ψησίματος είναι αλλού. Κοιτάξτε εδώ. Ειδικά άμα δεν κόψετε σε μαντολίνο, γιατί αυτή που έριξα μέσα είναι η πατάτα που έκοψα με το πίλερ, όπως βλέπετε σε άλλα σημεία είναι πιο λεπτή και σε άλλα πιο χοντρή. Με αποτέλεσμα να γίνει τι? Στο σημείο που είναι πιο λεπτή να καεί και στο σημείο που είναι πιο χοντρή να μην ψηθεί ποτέ. Άμα εγώ τώρα βάλω μέσα στο τηγάνι και αρχίζω να τη ψήσω 100% ως εκεί που δεν πάει, αυτό που θα γίνει είναι στο τέλος το πατατάκι μου να είναι τραγανό καμένο σε κάποια σημεία και τραγανό άψητο σε κάποια άλλα. Έλα να δεις. Εδώ είναι μαλακό. Βλέπεις που είναι μαλακό? Γιατί άμα ήταν σκληρό θα έσπαγε. Και εδώ πέρα είναι καμένο. Οπότε τι κάνω? Ψήνω λιγότερο χρόνο στο τηγάνι μου και συνεχίζω το ψήσιμο στο φούρνο. Άμα τώρα είμαι τόσο μαέστρος και τόσο τεχνίτης και έχω χρησιμοποιήσει μαντολίνη και είναι όλες τέλειες, μπορώ να τις ψήσω 100% στο τηγάνι, αλλά γενικά προτιμώ τα τελευταία λεπτά μου να τα ψήνω στο φούρνο για να παίρνω ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα, να παίρνω απόλυτο αποτέλεσμα γιατί θα γίνουν παντού τραγανές, θα φυδατώσω τις πατάτες μέσα στο φούρνο και θα γίνουν τα τέλεια chips. Άρα tip νούμερο 8. Ψήνω 80% τις πατάτες μου μέσα στο τηγάνι και το 20% τα αφήνω να ψηθεί μέσα στο φούρνο για να γίνουν απόλυτα τραγανές οι πατάτες μου. Άρα, τώρα τι κάνω? Παίρνω ένα μπολ εδώ και αρχίζω να τηγανίσω τις πατάτες μου σε δόσεις. Κοιτάξτε πώς θα τις κάνω. Είναι τέλειες, ωραίες. Ξαναλέω, τις ρίχνω σε δόσεις γιατί άμα ρίξω πολλές, κοιτάξτε πώς θα φρίζει το λάδι μου. Τι θα γίνει? Θα φρίζει πολύ το λάδι, θα βγουν όλες απ' έξω και γενικά. Κοιτάξτε πόσο φούσκωσε. Βλέπετε, προσέξτε σε αυτό το σημείο. Να θυμάστε πάντα μα πάντα ότι όταν ρίχνουμε αρκετές πατάτες μέσα στο τηγάνι, πέφτει η θερμοκρασία από το τηγάνι. Οπότε στην επόμενη δόση πρέπει να περιμένουμε 1-2 λεπτά και να ξαναζεσταθεί το λάδι. Η θερμοκρασία του λαδιού πρέπει να είναι γύρω στους 180 βαθμούς. Εντάξει, το πατατάκι δείχνει ότι είναι έτοιμο όταν ουσιαστικά αρχίζει και εξαφανίζεται ο αφρός από το τηγάνι μου. Όταν είδατε που είχε αφρίσει το τηγάνι. Τώρα έχει ξεαφρίσει, οπότε ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι σε αυτό το σημείο άρχισε σιγά σιγά να γίνει το πατατάκι. Λίγο ακόμα. Μην θέλετε να πάρετε 100% χρυσαφένιο χρώμα μέσα στο τηγάνι, γιατί στο τηγάνι μέσα όταν είναι βυθισμένα μέσα στο λάδι φαίνονται λευκά. Όταν τα βγάλω από το τηγάνι και τα αφήσω δίπλα στον μπολ μου, κατευθείαν κυτρινίζουν. Οπότε σε αυτό το σημείο, λίγο ακόμα, θα βγάλω τα πατατάκια μου. Βέβαια, διάλεξα λάθος σκεύος γιατί δεν θα φαίνεται η έντονη διαφορά χρωμάτων, έτσι, φιλελάκι. Λοιπόν, ίσως και να τα παράψεις τα φιλελάκια εδώ πέρα. Εντάξει, ήθελα λίγο λιγότερο. Αλλά θέλω να δείτε ότι αυτό είναι τραγανό, είναι ωραίο έτοιμο. Okay. Αλλά αυτό είναι μαλακούτσκο. Δεν μας πειράζει, θα το σώσουμε. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να τηγανίζω τα πατατάκια μου. Έξω κι εσείς. Τώρα πάμε λίγο να εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει
και τι θέλουμε να πετύχουμε. Λοιπόν, τα πατατάκια μας αυτή τη στιγμή, ελάτε λίγο να δείτε, αλλού είναι κίτρινα και αλλού είναι λευκά. Εντάξει, βέβαια επειδή τα κόψα στο μαντολίνο είναι τέλεια, αυτά τρώγονται ακόμα και αυτό το σημείο που είναι λευκό, είναι τραγανό. Κρατάει ελάχιστα όμως. Και μόλις μαζίσω πάρα πολύ ωραία, θα φροντίσω να τα κάνω ομοιόμορφα ψημένα που στο φούρνο. Και ήρθε η ώρα να προσθέσετε γεύση στα πατατάκια σας. Δηλαδή, θα πάρω αυτό το κομμάτι εδώ και θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι, φρέσκο πιπέρι. Κοιτάξτε εδώ. Πρώτη γεύση. Ανακατεύω. Εδώ. Και βάζω στο ταψάκι μου. Θα αναψεί εδώ. Δεύτερη γεύση. Θα βάλω λίγο ρίγανη και αλάτι. Πω πω πω, δεν ξέρω ποια είναι αγαπημένη σας. Αλλά τώρα έχουν το λίγο λαδάκι πάνω, οπότε κολλάει πάρα πολύ εύκολα η γεύση που θέλω να βάλω. Οπότε πάει και αυτό εδώ. Και η δεύτερη γεύση που έχω, πρώτη είναι πιπέρι αλάτι, η δεύτερη είναι ρίγανη αλάτι. Και η τελευταία γεύση εδώ, καπνιστή παπρίκα. Οπότε θα έχουμε ελαφριά γεύση πίτσας. Μας αρέσει και η πάπρικα. Τέλεια. Ήρθε η ώρα για το τελευταίο ψήσιμο, τα πλώνω καλά εδώ. Ο φούρνος μου είναι στους 100-120 βαθμούς, βάλτε 120. Και θα ψήσουμε μέχρι που να αφυδατωθούν και οι πατάτες που δεν έχουν αφυδατωθεί τελείως. Δηλαδή αυτή. Ή αυτή. Ή αυτή. Δηλαδή ουσιαστικά θέλω η λίγη υγρασία που έχει μείνει προκειμένου να ψήσω 100% στο τηγάνι και να καούνε, το καταλαβαίνετε το κόνσεπτ, να τελειώσει το ψήσιμο μας στο φούρνο για να γίνουν υπέρτατα τραγανές. Οπότε τις ρίχνω στο φούρνο, 120 βαθμούς, το πόση ώρα θα πάρει έχει να κάνει καθαρά με το πόσο χοντρά κόψετε τις πατάτες σας. Δηλαδή, άμα είχαν πολύ χοντρές οι πατάτες και δεν είχαν πάρει καθόλου χρώμα, μπορεί να πάρει και 20 και 30 λεπτά. Άμα οι πατάτες σας είναι καλοψημένες μπορεί να πάρει 10-15 λεπτά. Μπορεί να πάρει από 10 έως και μία ώρα. Από 10 λεπτά έως και μία ώρα. Οπότε είναι σχετικό. Έχει να κάνει με το πόσο δυνατά τις έχετε ψήσει και το πόσο χοντρές τις έχετε κόψει. Και μετά από αρκετή ωρίτσα θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Θυμάστε που ήταν ασπρόμαυρες οι πατάτες. Χρυσαφή αλλού και λευκές αλλού. Μέσα στο φούρνο γίνονται ακριβώς οι ίδιες όλες. Γίνονται δοκιματιστές. Αυτά είναι με αλάτι, αυτό είναι με ρίγανη, αυτό είναι με πάπρικα. Και είναι τραγανή σε όλα τα σημεία. Παλέψαμε τόση ώρα να φυδατώσουμε τις πατάτες μέσα στο φούρνο, να βγάλουμε την περίσσια υγρασία. Οπότε άμα αφήσω τα πατατάκια έτσι μία μέρα έξω, όπως και οποιοδήποτε πατατάκια με το αφήσω μία μέρα έξω, τι γίνεται? Αρχίζει και πανιάζει, γίνεται μαλακό. Τι κάνω, φιλελάκι? 120 βαθμούς τα βάζω μέσα και τα ψήνω. Ακόμα και μια συσκευασία από έτοιμα πατατάκια, με ανοίξετε και πανιάσουνε. Ανοίξτε το φούρνο σας στις 120, βάλτε τα μέσα μέχρι που να φυδατωθούν. Οπότε, αυτή τη συνταγή έδωσα στο φίλο μου το Σάκη το Ρουβά, γι' αυτό έκανε τα τέλεια πατατάκια που υπάρχουν στον κόσμο. Ελπίζω να τα φτιάξετε κι εσείς και ελπίζω να κοινοποιήσετε και το βίντεο. Ελπίζω να κάνετε και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Και ελπίζω με μία πατάτα να δημιουργήσετε κάτι τόσο ωραίο που έκανα και εγώ. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Τα αγγλικά, πάρε σπίτι.